Σήμερα το μεσημέρι οι οπαδοί του Άρη, οι οποίοι ήταν πιστόλερο μπαμπαμ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 25 και 28 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό είναι κάνα πολύ ωραία είδηση και για μένα, που έχω ένα σπαθί με στο αυτοκίνητο και μπορώ να κάνω το σαμουράι. Αν πυροβόλησε ο άλλος και είναι έξω, γιατί να μην είμαι κι εγώ. Υποστήριξαν, όπως πεντάχρονος, ότι φοβήθηκε, λέει, η συνάντηση δεν υπήρχε δηλαδή προδιάθεση ραντεβού να πάει το χτυπήσει με το όπλο. Αλλά συναντήθηκαν τυχαία, το είχε αυτό το όπλο στην τσέπη. Φοβήθηκε γιατί ήρθε να πλησιάζουν κι άλλοι. Κάποιος λέει τον έσπρωξε. Έτσι όπως τον έσπρωξε, λέει, βγήκε το όπλο από την τσέπη. Είναι σαν και αυτό που λέω εγώ, ότι δεν ήρθε η μπουνιά μου στο χέρι του. Έδωσε κουτουλιά το χέρι μου. Είχα κι εγώ μια φορά. Με αθώωσε. Ήταν αργιανός ο εισαγγελέας. Κάποιος τον έσπρωξε, είδε να συγκεντρώνονται, λέει, και άλλα άτομα. Και έτσι πυροβόλησε στο πεζοδρόμιο, λέει, για εκφοβισμό. Τώρα, εγώ ξέρω ότι όταν πυροβολίζει εκφοβισμό, βάρα στον αέρα. Αυτός έκανε αντίθετη κίνηση, βάρα στο πεζοδρόμιο. Έτσι εξωστρακίστηκε η σφαίρα, πήρε φάλτσα, να πούμε, η σφαίρα και πήγε και χτύπησε τον ποδάρι του αλλού. Ο 28χρονος, λέει, δεν περίμενε ότι ο 25χρονος θα έβγαζε το όπλο. Οπότε, λέει, έμεινε εξαπίνης, να πούμε. Οπότε ορίστηκε η εκτακτική δικάσιμο, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικού όρου, πανηγυρίζουν οι Αγιανοί και του συνοπαδού του. Αυτά είναι τα νέα στην πόλη μέχρι στιγμή.